Όπου και εκεί πήρε λίγο χρόνο για να το μάθουμε και να κατανοήσουμε την έκταση. Είναι κάτι αντίστοιχο με τη Φουκουσίμα, με αυτό που γίνεται τώρα στην Ιαπωνία? Υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Πρώτα απ' όλα, ο πυρηνικός αντιδραστήρας ήταν διαφορετικός. Το ατύχημα ήταν διαφορετικό. Εκεί ανεφλέγει γραφίτης, έγιναν εκρήξεις, έγινε πυρκαγιά. Εδώ τα πράγματα είναι άλλης λογικής, αλλά θα έλεγα μπορεί να εξελιχθούν εξίσου επικίνδυνα, όπως είπε ο Πρωθυπουργός Ιαπωνίας χθες βράδυ. Εγώ συγκλονίστηκα ακούγοντας τον Πρωθυπουργό να λέει πόσο σοβαρά είναι τα πράγματα και να έχει αυτήν την αγωνία για το μέλλον του Ιαπωνικού λαού, ενός μεγάλου μέρους του πληθυσμού. Είδαμε τώρα ότι εκεί έχει μολυνθεί η θάλασσα, έχει μολυνθεί το πόσιμο νερό, το έδαφος. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή για τον κόσμο που μας ακούει, τι σημαίνει πρακτικά? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη καταστροφή η οποία έγινε και από το παλιρροϊκό κύμα και από το σεισμό βεβαίως, αλλά η καταστροφή δυστυχώς θα κρατήσει πολλά χρόνια, ιδίως σε μια ακτίνα μερικών δεκάδων χιλιόμετρων γύρω από τους αντιδραστήρες, διότι εκεί δυστυχώς έχει μολυνθεί σημαντικά και ο υδροφόρος ορίζοντας και γενικά οι πληροφορίες που μας έρχονται, οι οποίες είναι τόσο συγκεχημένες και πολλές φορές και αντιφατικές, δείχνουν τη σοβαρότητα της κατάστασης, διότι οι Ιάπωνες είναι συγκρατημένοι και ψύχρεμος λαός. Επομένως, το να βλέπει κανείς αυτήν την ασάφεια και την αναντιστοιχία σε διαδοχικές δηλώσεις, νομίζω ότι μόνο ανησυχία πρέπει να φέρνει. Απ' την άλλη μεριά, βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι ο πιλότος αυτός του Τσερνόμπιλ, ο ήρωας της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είναι ένα απτό παράδειγμα ότι υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι γλιτώνουν ακόμη και από την κόλαση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η κόλαση είναι ωραίο πράγμα. Όσον αφορά, ας πούμε, τα ψάρια, ό,τι φυτά μπορεί να υπήρχαν, ό,τι καλλιέργειες μπορεί να υπάρχουν στην περιοχή εκεί γύρω, αυτά έχουν καταστραφεί για πάντα? Γιατί όταν μιλάμε πια για 900 χρόνια που ακούσαμε τώρα να λέει ο Δημήτρης Λιάτσος, μιλάμε σχεδόν για πάντα. Ναι, κοιτάξτε τώρα στα ψάρια, δηλαδή στην υδρόβια ζωή, τα πράγματα είναι διαφορετικά, διότι εκεί και τα θαλάσσια ρεύματα θα αποφασίζουν πού θα εναποτεθούν τα πυρηνικά κατάλοιπα, αλλά και βεβαίως και πώς θα εξελιχθεί το ρήγμα, το οποίο έχει ανοίξει κατά ένα θεαματικό τρόπο μπροστά από την περιοχή που γίνεται η έκκληση των ραδιενεργών υλικών. Επομένως, η υποβρύχια ζωή ασφαλώς θα επηρεαστεί και μάλιστα κατά ένα τρόπο τον οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να προβλέψει, αλλά πιστεύω ότι όλα αυτά θα γίνουν σε κάποια ακτίνα λελογισμένη. Δεν είναι το ίδιο όπως στην ατμόσφαιρα. Στην ατμόσφαιρα η μεταφορά της ραδιενέργειας, όπως είδατε, ορθά την υπολόγισαν οι Γάλλοι από την Γαλλική Μετεωρολογική Υπηρεσία ότι θα έρθει στην Ευρώπη, και μάλιστα οι μετρήσεις που έγιναν στην Ευρώπη σε διάφορα σημεία και στη χώρα μας συνέπεσαν χρονικά με τις προβλέψεις της Météo France. Και αυτό δείχνει ότι πλέον έχουμε τα εργαλεία και μπορούμε να μιμούμαστε τη συμπεριφορά της ατμόσφαιρας. Όταν έγινε το ατύχημα αυτό, όταν έγινε δηλαδή η φυσική καταστροφή και ακολούθησε το ατύχημα στις 12 Μαρτίου και μετά, εκτοξεύθηκε, φαίνεται, από αστάθεια στην ατμόσφαιρα, εκτοξεύθηκε με ραδιενέργεια, όχι σε μεγάλο ύψος, αλλά ήταν τέτοια τα ρεύματα, τα ατμοσφαιρικά, που μετέφεραν κατά τους υπολογισμούς πάντοτε και των Γάλλων αλλά και της αντίστοιχης Αμερικανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σε ύψος περίπου
5 χιλιόμετρων. Αυτό τώρα τι σημαίνει, κύριε καθηγητά, δηλαδή ότι έχουμε την αδιενέργεια πάνω από το κεφάλι μας? Δηλαδή, έχουμε, ναι, την έχουμε και γυρίζει και κατακάθεται και με τη βροχή και κατακάθεται, καθιζάνει, αραιωμένοι πολύ βεβαίως εμάς. Έκανε μία πρώτη κίνηση προς τον Ειρηνικό ωκεανό. Κάποια βροχή έδωσε ραδιενέργεια σε εξασθενημένη μορφή στις πρώτες μέρες. Μετά στη δεύτερη εβδομάδα ξαναείχαμε ένα κακό καιρικό σύστημα στον Ειρηνικό ωκεανό, ο οποίος πήρε τις όποιες ποσότητες ραδιενέργειας από τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και τις πήγε σε ύψος 5-6 χιλιόμετρων. Σήμερα που μιλάμε, ναι, συνεχίζει η διαρροή, αλλά ευτυχώς είναι τέτοια η μετακίνηση των αερίων μαζών που τις διαχέει προς τον Ειρηνικό ωκεανό, δηλαδή νοτίως της Φουκουσίμα. Και σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη γειτονιά μας, να πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ιταλία. Η Ιταλία είναι μια χώρα που από το 1987, με το δημοψήφισμα που έκαναν τότε, οι Ιταλοί είπαν όχι στην πυρηνική ενέργεια. Τώρα επανέρχεται, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη και η κυβέρνησή του έχουν αποφασίσει στη συνεργασία με την Γαλλία να κάνουν πυρηνικά εργοστάσια, πυρηνικούς σταθμούς και στην Ιταλία.